Επειδή ο κόσμος μας βλέπει τώρα, θα λέει τι υποκριτές είναι αυτοί εκεί πέρα. Να πάμε και εκεί, έρχεται τελικό σειρό. Ναι, σίγουρα ενδιαφέρει τον κάθε άνθρωπο, το ενδιαφέρει ένα βήμα παραπάνω. Όμως στην τελική, ο νικητής, ο μεγάλος είναι ο κόσμος. Αυτό είναι σίγουρο. Και κατά δεύτερο λόγο, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν από το πρώτο live μέχρι σήμερα. Τώρα, επειδή θεωρώ και εγώ αυτό που λέγανε οι κριτές, εγώ με τη ματιά του τηλεθεατή, ότι ένα dancing το οποίο είχε επίπεδο. Είχε ένα επίπεδο και νομίζω ότι ήταν ψηλά τα στάνταρ. Και ένα από τα ζευγάρια, που εγώ το χώρο που έζησα, το τραγούδι που έζησα, που θεωρώ ότι ανεβάσαν τον πύχη τα παιδιά, ήταν η Σαλίνα με τον Ηρώδες. Δεν μιλάμε τώρα ό,τι θέλουμε. Ξεκίνησαν πράγματα τα παιδιά, κάναν πράγματα που ακολουθήσαν οι άλλοι. Έτσι, όλοι κάναν μεγάλη προσπάθεια. Αυτό είναι σίγουρο. Και στο τέλος, αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο ότι συμμετέχει σε ένα φιλανθρωπικό σοου, είναι ότι σε κάνει μέσα σου να νιώθεις ότι μπορεί να τα καταφέρει με προσπάθεια. Και είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα μάθημα και για εμάς, αν θέλεις. Δηλαδή, κάθε μέρα ένα βήμα πιο ψηλά. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έτσι. Και ευχαριστούμε και τον κόσμο, και το Μέγα και την παραγωγή και εσάς όλους, γιατί μας δώσετε στην τελική την ευκαιρία να βγάλουμε κάποια πράγματα από μέσα μας. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ανδρέα Μαρθέλης, ήταν μια πρόκληση για τον καθένα. Από τον καθένα από εμάς που βρεθήκαμε μέσα στο φιλανθρωπικό σοου. Έτσι είναι. Ήταν πρόκληση γενικά. Και εγώ νομίζω ότι περάσαμε ωραία. Περάσαμε ωραία και αυτό που ένιωσα εγώ τουλάχιστον, δεν ένιωσα να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, ο περίεργος που μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση ή να σου χαλάσει την ψυχολογία και να πει μα αφού είναι ένα παιχνίδι. Εγώ δεν το ένιωσα αυτό το πράγμα να υπάρχει. Και αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα, γιατί όλα τα παιδιά προσπάθησαν, ο καθένα με τον δικό τρόπο, με τις δικές του δυνατότητες, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ένα dancing το οποίο, από ό,τι λέει και ο κόσμος, πέρα ότι το αγάπησε και το αγκάλιασε, γιατί είχε πάρα πολύ ψηλή τηλεθέαση και νομίζω ότι την Κυριακή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά το αγκάλιασε γιατί του πρόσφερε μια διασκέδαση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι για κάποιους ανθρώπους αυτό το τρίωρο, τετράωρο είναι η διασκέδασή του, έτσι.